ο Μακόρ. Κέρδισε ο Σφακιανάκης από τον Ντακώστα. Θέλει να ευνηδιάσει από πολύ μακριά ο Μπεντενίκ. Εκπληκτικό γκολ για τον Όφη. Ο Σφακιανάκης πετυχαίνει τον γκολ της χρονιάς για την ομάδα του Ηρακλείου. Ο Σφακιανάκης που έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή και επιχείρησε να σούτ από το κέντρο. Από τη μεσαία γραμμή εκτελεί. Ο Μπεντενίκ γυρίζει, αλλά δεν μπορεί να αποσοβήσει το μοιραίο 2-0. Υπέροχο γκολ από το Σφαγιανάκη που έκανε εξαιρετικό μάτς. Γεια σας, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Σαν την παπαρούνα μοιάζει. Ο αέτος πέθαινε στον αέρα. Χιούμορ πέμπτη δημοτικού. Θα βάζαμε, όπως καταλαβαίνετε, Νότης Σφαγιανάκη να ακούγεται, αλλά επειδή φοβόμαστε τα copyrights, είπαμε να τραγουδήσουμε εμείς. Ελπίζουμε να μην μας ρίξει και για αυτό το YouTube. Δηλαδή, παρακαλούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Να ακούσετε τις φωνές μας και να πει copyright. Ναι, αυτό ρε φίλε, δηλαδή, πραγματικά. Είναι ακόμα ένα βίντεο για τις κάλπιες ονομές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε το Στέλιο Σφακιανάκη, όχι τον Νότι Σφακιανάκη. Δυστυχώς ο Νότι δεν έπαιξε μπάλα. Κάνετε like, subscribe, πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεό μας. Και πάμε γρήγορα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής που είναι, όπως είπαμε, ο Στέλιος Σφακιανάκης. Πού γεννήθηκε ο Στέλιος Σφακιανάκης? Ο Στέλιος Σφακιανάκης γεννήθηκε, φίλε μου Γιώργο, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι από την περιοχή της Καβάλας, η οποία κατάγεται, της Καβάλας ακριβώς. Επειδή ήταν πάρα πολλοί μετανάστες στη Γερμανία από αυτούς και ο ίδιος. Από το γενέα μεταναστών, γεννήθηκε στο Χάγκεν της Γερμανίας. Μπράβο. Και όταν είναι το μικρός, γυρνάει πίσω στην Καβάλα για να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά κλπ. Θα έλεγε κανείς δηλαδή ότι η Γερμανία για την Καβάλα είναι ότι η Γερμανία για την Αργεντινή. Για ποιο λόγο? Για μετανάστευση. Ναι, δεν ήταν και πολύ ναζιστές οι Καβαλιώτες. Δεν έχει σημασία, ναι. Okay. Σε κάθε περίπτωση, γυρνάει στην Καβάλα. Και Ποδοσφαιρομάνα Καβάλα, η οποία ειδικά εκείνη την εποχή, παιδιά, έχει η ΕΠΣ Καβάλας, η οποία νομίζω έχει πάρει και το Πανελλήνιο βάθμο κάποια στιγμή. Έχει βγάλει, βρίζει. Στην ίδια ομάδα με παίζουν ο Στέλιος Σφακιανάκης, Γιώργος Γιλιάδης του Χαραλάμπους, ο γνωστός του Γουχού, Βρίζα, Ζαγοράκη, νομίζω και ο Άξιος Ζήκος. Πρέπει να ήταν και αυτός από εκεί. Σε κάθε περίπτωση, υπερομάδα. Υπερομάδα η ΕΠΣ Καβάλας εκείνη την εποχή. Καλησπέρα σας από την πανέμορφη Καβάλα και το Στολίδης, κοδέσποινα η ομάδα της Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας, απέναντι στην Θεσσαλική ομάδα, την Αγροτική Λάρισα. Η δύο τεχνική των ομάδων για την ομάδα της Καβάλας, που προέρχεται από μια μεγάλη επιτυχία αυτή μέσα στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιωνίου, με σκορ 5-2 παρακαλώ. Παπανίδης Νικολαίδης, Βακριτής Μπεκλής, Μπαξεβάνογλου, Γιώσα Μάλιος, Κωνσταντινίδης, Φακιανάκης, Αθανασιάδης, 11 για την Γηπεδούχο ομάδα. Φάση ο Μπεκλής και πάλι για τον Μπαξεβάνογλου. Προσπάθεια πολύ καλή Σφακιανάκη και το σούτ. Εκπληκτικό σούτ. Ο Γεωργίου θα διώξει εντυπωσιακά, θα σώσει τη Λάρισα. Το κόρνερ εκτελέστηκε από τον Μάλιο. Το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα, το κόλλο από τον Σφακιανάκη. Στο τέταρτο κόρνερ της Καβάλας, για μία ακόμη φορά η Λάρισα κοιμήθηκε στην κυριολεξία. Και ξεκινάει το ποδόσφαιρο εκεί στην τοπική ομάδα του Παγκαίου. Έτσι, δεκαετία 90, Παγκαίου 90. Παγκαίου 90, ναι, όντως. Παγκαίου 90, ακριβώς. Και η πρώτη του ομάδα που πάει σε επαγγελματικό επίπεδο είναι η τοπική ομάδα της Καβάλας, στην οποία μεταγράφεται μαζί με ποιον? Θεοφύλακτο Νικολαίδη. Με το γίγαντα Θεοφύλακτο Νικολαίδη. Έχει παίξει και τον Παναθηναϊκό. Έχει παίξει και τον Παναθηναϊκό. Έχει χάσει κύπελλο με τον Παναθηναϊκό. Εκπληκτική cult persona. Φοβερός καραφλοχετέος. Φοβερός καραφλοχετέος, καραφλοδαίμονας. Είναι το βίντεο που είχαμε πει για τους τελικούς. Είναι ο πρώτος τελικός που θυμάμαι. Οπότε ο Θεοφύλακτο Νικολαίδη έχει χαραχτεί στη μνήμη μου. Ναι, ισχύει. Θεοφύλακτο Νικολαίδη, φοβερός και τρομερός. Και πάνε μαζί στην Καβάλα ο Στέλιος Σφακιανάκης με το Θεοφύλακτο. Και με ποιον πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Αλφα-Εθνική? Με τον Παναθηναϊκό. Εκεί πέρα ήταν το Θεοφύλακτο Νικολαίδη. Εντός έδρας ήττα για την ομάδα της Καβάλας. 1-5. Εκεί πέρα ήταν το Θεοφύλακτο Νικολαίδη Παναθηναϊκός. Μάλλον. Μάλλον, ναι. Το μαγείο. Μπορεί να ήταν 1-5 αντί για 1-10. Οπότε σου λέει, για να αποσώβει τόσα γκολ, αξίζει να πάει σε μια ομάδα που δεν θα δέχεται τόσες επιθέσεις. Σωστό. Αλλά πού να τα ξέρει αυτά? Πρέπει να κοσκάρει. Λοιπόν, την πρώτη χρονιά στην Αλφα-Εθνική κάνει 17 μάτς. Και 3 γκολ. Σκόραρε πολύ ο Στέλιος Σφακιανάκης. Το είχε το γκολ. Το είχε το γκολ πολύ και εκτός περιοχής και εντός περιοχής. Πατούσε περιοχή, ήταν απειλητικός. Ήταν box to box. Δεν θα τον έλεγα box to box. Δηλαδή σε κάποιες ομάδες αργότερα στην καριέρα του είχε και πιο επιτελικό ρόλο. Δηλαδή ήταν πιο δεκάρο τέτοιος. Αλλά ναι, έπαιξε και πολλά χρόνια box to box. Έπαιξε και πολλά χρόνια box to box. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η παρουσία του στην Καβάλα την πρώτη χρονιά δεν είναι συν. Δεν είναι στα σύμβου. Δεν... Εντάξει, okay, είναι και πολύ νέος ακόμα. Ναι. Αλλά ήταν και σε μια περίεργη φάση. Υποβιβάστηκε τέλος πάντων. Η ομάδα υποβιβάστηκε, ναι, ήταν στην τελευταία θέση.
Αλλά στα καπάκια την επόμενη χρονιά. Μπράβο. Ξαναπήρε την άνοδο από την Β' Εθνική. Την ξανανεβάζει ακριβώς. Και το 96-97 τι κάνει. Αγωνίζεται μέχρι το Δεκέμβριο στην Καβάλα. 10 μάτς μέχρι το Δεκέμβριο του 1996. 10 μάτς, 2 γκολ. Σφακιανάκης που έχει χώρο. Θα κάνει και το σούτ. Ο γκολ 1-3 για την Καβάλα από το σούτ του νεαρού Στέλιου Σφακιανάκη. Ο παίχτης της Καβάλας πανηγυρίζει το εντυπωσιακό αυτό γκολ που παγώνει τον Βύρονα. Εδώ ο Σφακιανάκης φτάνει στο κόρνερ και πανηγυρίζει. 5 γκολ να πούμε την προηγούμενη χρονιά, επίσης χρονιά με αρκετά γκολ. Ακριβώς, ναι, όχι, σκόραρε γενικά, ναι. Και από μικρός ο Στέλιος Σφακιανάκης, δηλαδή το είχε τον γκολ, πήγαινε στον γκολ, ήταν απειλητικός πολύ. Και τον Ιανουάριο 1997 έρχεται η μεγάλη στιγμή για αυτόν, έτσι, γιατί είναι ένα παιδί από την Καβάλα το οποίο έχει ξεχωρίσει και έρχεται η ώρα για το βήμα παραπάνω που λέμε. Προσωπική επιλογή του Ντουσάν. Προσωπική επιλογή του Ντούσκο Μπάγεβιτς. 1997. Στον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Η πρώτη χρονιά της, η αρχή της κυριαρχίας του Ολυμπιακού. Είναι η επιστροφή του Ολυμπιακού στα πρωταθλήματα μετά τα 10 πέτρινα χρόνια. Το, από το 1987 μέχρι το 1997 που έρχεται ο Στέλιος Σφακιανάκης. Εντάξει, δεν. Ξεστή. Λογικό θα πω. Δεν έπαιξε πολύ. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Ήταν στα αποδυτήρια. Βέβαια. Και η άβρα του βοήθησε. Η άβρα του βοήθησε. Η άβρα, βέβαια, εννοείται. Σαφέστατα. 7 συμμετοχές σε ένα γκολ την πρώτη χρονιά, ο Στέλιος Σφακιανάκης. Αλλά τι γκολ. Αλλά τι γκολ. Με ποιον έβαλε γκολ. Στην εκτός έδρας επικράτηση με 4-1 επί του Ιωνικού. Και όπως είπαμε, ήταν μέλος της ομάδας η οποία κατέκτησε μετά από 10 άγωνα χρόνια τον τίτλο για τον Ολυμπιακό. Και βγείτε εσείς και βγάλετε hate ότι τι έκανα, δεν έκανα τίποτα και ξέρω εγώ, κοροϊδεύουν την άβρα του Στέλιου Σφακιανάκη. Καμία. Και άμα του γυρίσει ανάποδα, δεν θα πέσει ούτε κούπα. 3,5 χρόνια έμεινε στον Ολυμπιακό Στέλιου Σφακιανάκη. 3,5 χρόνια ακριβώς. Και τι κατέκτησε, πες μου λίγο. Γιατί γελάζει, μου λέει. Πείτε μου λίγο τι κατέκτησε αυτά τα 3,5 χρόνια. Αρχικά να πούμε ότι έχει παίξει 21 φορές στα 3,5 αυτά. Πονάτε. Εσύ πόσες φορές έπαιξε τον Ολυμπιακό. Να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ πέρα ούτε δεν κοροϊδεύουμε τους παίκτες. Απλά παρουσιάζουμε την πορεία τους. Εγώ δεν ξέρω, απλά λέω. Τρία γκολ και 21 συμμετοχές. 21 συμμετοχές και 3 γκολ. Τρία γκολ και 21 συμμετοχές. Τρεις συμμετοχές και 21 γκολ θα μπορούσα. Έβαλα από 7 σε κάποιο μας. Έχει 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Πονάς. Και ένα κύπελο. Πονάς. Το 1999 με τον ιστορικό τελικό που ο Ολυμπιακός είχε πάρει παρότι ήταν με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο. Το ούλτι του Ολυμπιακού τελικό. Το οποίο είδαμε ότι το χρησιμοποιεί και η ΑΕΚ στη χρονιά. Προσυπεράσπιση ότι εννοείται δεν κορυδεύουμε τον Στέλιο Σφακιανάκη. Δεν κορυδεύουμε κανένα παίκτη όπως ο Γιώργος. Πολύ περισσότερο από τους οποίους. Κάνουμε χαβάλε μεταξύ μας κτλ. Ο Ολυμπιακός τότε είχε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Οπότε ήταν λογικό ο Σφακιανάκης να μην παίξει τόσο πολύ. Στα 3,5 χρόνια που έπαιξε στον Ολυμπιακό, δηλαδή λίγο μετέπειτα ήρθαν σε ψιλοπαρόμοιες θέσεις ο Τζιοβάνι, κάτι Ζάχοβιτς. Δηλαδή δεν ήταν και πολύ εύκολο να παίξει στον Ολυμπιακό τότε. Κακά τα ψέματα. Ακόμα και οι Έλληνες που είχε ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Ναι, βέβαια, εννοείται. Τι λέμε τώρα. Και φεύγει από τον Ολυμπιακό λοιπόν και ανηφορίζει πάλι προς τα πάτια εδάφη. Προς τα πάτρια εδάφη. Προς τα πάτρια εδάφη, λίγο παραδίπλα. Σκόντα Ξάνθη. Μαζί με τον γίγαντα. Τον υποτιμημένο Καλκι Γίγαντα, Σάβα Πουρσαϊτίδη. Η μεταγραφή αυτή έγινε ανταλλαγή ουσιαστικά, γιατί ο Ολυμπιακός έδωσε Πουρσαϊτίδη και Σφακιανάκη στην Ξάνθη, συν λεφτά, για να πάρει τον Χρήστο τον Μπατζατζόγλου. Το Χρήστο τον Μπατζατζόγλου, μπράβο, σωστός. Πολύ σωστή παρατήρηση. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ήταν γενικά, υπήρχαν με μετακινήσεις εκείνα τα χρόνια. Μπορεί να πει κανείς ότι οι σχέσεις ήταν καλές. Γιατί θυμόμαστε και Γιουράι Μπούτσεκ, κάποια χρόνια αργότερα για Βασίλη Τουροσίδη βέβαια. Ο οποίος Χρήστος Μπατζόγλου, συγγνώμη, εκείνα τα χρόνια μέχρι να τραυματιστεί, μιλάμε για άρρωστο παίχτη. Το καλύτερο πολυεργαλείο του λίγου με ενδιαφέρον από πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Μα ήταν καταπληκτικός ο Πάτσα, τώρα τι να λέμε. Δηλαδή ταχύτητα, τεχνική, έπαιζε πολλές θέσεις. Τι να, εντάξει, παιχταρά. Απλά τον άφησα πίσω τραυματισμή. Λοιπόν, 4 χρόνια στην Ξάνθη. 72 συμμετοχές. Ακριβώς. Πόσα γκολ πας μας. 3 γκολ. 3. Αυτό που είδες, 21 είχε 3 γκολ. Αυτό που ξεχώρισε πιο πολύ απ' όλα και το πανηγύρισε και έξαλα ο Στέλιος Σφακιανάκης είναι το γκολ που ισοφαρίζει τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Ριζούπολης. Έχω την εντύπωση το βλέπω αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί το είδα, ρε παιδί μου, είδα το βίντεο και το θυμήθηκα. 2002-2003 Ολυμπιακός παίζει στη Ριζούπολη. Έτσι, γιατί το Καραϊσκάκι βρίσκεται υπό ανακατασκευή ενόψει των Ολυμπιακών.
ισοφαρίζει. Το ξέρω καλά ότι υποστηρίζουν. Ισοφαρίζει με κεφαλιά ο Στέλιος Φακιανάκης και το πανηγυρίζει έξαλλα τον γκολ. Και θυμάμαι τότε που είχε γίνει και το κλίμα, γιατί το πανηγύρισε, γιατί ο Ολυμπιακός δεν τον πίστεψε κλπ. Ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά του γκολ με την Ξάνθη αυτό. Το 2003-2004 κάνει ένα πέρασμα από την Κύπρο και συγκεκριμένα τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Μια ομάδα που δεν θα περίμενε κανένας. Δηλαδή, μια ομάδα που φοράει πράσινα. Που φοράει πράσινα, ναι, για όσους δεν το ξέρουν, Ολυμπιακός Λευκοσίας. Και από ό,τι μου έχουν πει κιόλας οι φίλοι του. Έχουν το παρατσούκλι 300 στη Λεωνίδα, γιατί δεν μαζεύουν και πολύ κόσμο. Είναι, ναι. Και επανέρχεται. Επανέρχεται ωστόσο στην Ελλάδα και πηγαίνει κατά τη γνώμη μου. Εκεί πέρα που εντάξει, άμα δεν είναι και με τον Ατρόμητο λίγο παίζει, αλλά στον Όφη νομίζω είναι καλύτερα του χρόνια. Καθιερώθηκε να κάνει ένα. Καταρχά και μόνο που λέγει σε Σφακιανάκη, όταν πηγαίνει στην Κρήτη, παίρνει ένα level up. Για να τα λέμε αυτά. Είναι Σφακιανάκη. Αυτά τα ονόματα παίρνουν. 92 συμμετοχέ. 16 γκολ. Και όχι 16 συμμετοχέ, 92 γκολ. Δεν είναι τρίποντα. Λοιπόν, με τον Όφη. Ίσως να σκόραρε περισσότερο από οποιαδήποτε, άλλη ομάδα που έπαιξε στο Λιώσιο Φακιανάκη. Έχει μια απίστευτη κολάρα. Απίστευτη κολάρα όμως με τον Ιωνικό από το κέντρο. Ναι. Και, κέντρο και πλάγια. Πολύ, πολύ δύσκολο και πολύ ωραίο γκολ. Και γενικά σκόραρε πολύ και κρίσιμα γκολ. Δηλαδή είχε γκολ και με τον Ιωνικό. Από απόσταση. Και από απόσταση πολύ. Ναι, δηλαδή θυμάμαι παιχνίδια, νομίζω είμαι Λεβαδιακό, είμαι Πανθαρχικό. Ένα που είχε σκοράρει δύο γκολ από μακρινές αποστάσεις. Γκολ με την ΑΕΚ, γκολ με τον Ολυμπιακό, γκολ με τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραίο συνδυασμό στο Παγκρίτιο κάποια στιγμή που τι χρονιές που ο Παναθηναϊκός περνούσε δύσκολα στο Ηράκλειο, όταν έπαιζε το Παγκρίτιο Όφη. Πολλά γκολ από μακριά, πολλά σουτ μακρινά έτσι τέτοιο. Και μεγάλη προσφορά στον Όφη γενικά. Έπαιξε στα χρόνια που ο Όφη ήταν σε μια μεταβατική περίοδο. Μεν πριν μπούμε στα πέτρινα χρόνια και του Όφη που έπαιζε κατηγορίες, που υποβιβάστηκε κιόλας κλπ. Ναι. Φεύγει με τον υποβιβασμό. 2009, έτσι. Και συγκεκριμένα φεύγει έχοντας κάνει προσφυγή από τον Όφη, καθότι τα χρόνια είχαν περάσει, είχαν ζωρίσει τα πράγματα, δεν υπήρχαν χρήματα, χρωστούσαν λεφτά στους περισσότερους ποδοσφαιριστές και ο Στέλιος Φακιανάκης ήταν εξ αυτών που είχαν κάνει προσφυγή. Φεύγει, και λογικό για να διεκδικήσει τα λεφτά. Και για να διασφαλίσει τα χρήματά του ακριβώς. Και 1η Ιουλίου 2009 εντάσσεται στον Ατρόμητο Αθηνών. Διαιτές το πρώτο του συμβόλαιο. Και την πρώτη χρονιά κάνει 22 συμμετοχές, 16 ως αλλαγή και πετυχαίνει 2 γκολ. Γενικά και στον Ατρόμητο ήταν πολύ καλός ο Στέλιος Φακιανάκης. Δηλαδή ήταν μέλος της πολύ καλής ομάδας του Ατρομήτου. Με Γιάννη Κατεμή. Όχι με Γιάννη Κατεμή. Ο Γιάννης Κατεμής ήταν τα χρόνια της Χαλκιδόνας. Έπαιξε και Ατρόμητο. Έπαιξε και Ατρόμητο, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν στην ομάδα τότε. Δηλαδή είναι 2011-2012, δύο τελικούς πήγε, ήταν ο Κατεμής στην ομάδα. Πρέπει να ήταν. Ήταν ο κατεμπίστη του Πάντα, του Γιώργου του Δόνη. Με Γιώργο Δόνη, τέλος πάντων, ο οποίος Δόνης, για όσους δεν ξέρουν, είχε φέρει Κώστα Μητρόπουλο δανεικό. Ναι. Τι έχει γίνει όμως τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τι έχει γίνει και γιατί τον είχε αναθέσει στη φροντίδα του Στέλιου Φακιανάκη, πρέπει να ξέρετε. Γιατί τον είχε αναθέσει, διότι είναι από το ίδιο χωριό. Είναι από τις Κυριανίδες Καβάλας. Αυτά πρώτα εδώ τα μαθαίνετε. Τον είχε πάρει λοιπόν για να τον καθοδηγήσει. Δεν ξέρω πόσο καλά πήγε αυτό. Κώστα Μητρόπουλο τώρα στα 21 να τον καθοδηγήσει. Τέλος πάντων. Ένας άνθρωπος με την εμπειρία του Στέλιος Φακιανάκη. Γεννημένη στη Γερμανία και δύο. Ναι, μπράβο, σωστά. Δύο τελικούς κυπέλλου έπαιξε ο Ατρόμητος εκείνα τα χρόνια που έπαιξε και ο Στέλιος Φακιανάκης. Ένα με την ΑΕΚ. Ένα με την ΑΕΚ και ένα με τον Ολυμπιακό. Ναι. Ατυχής και οι δύο. Ατυχής και οι δύο, εντάξει, okay. Λογικό. Εντάξει, δύσκολο. Στον τελικό με την ΑΕΚ, το πρώτο γκολ είναι offside. Το πρώτο γκολ είναι offside, ναι, και είναι μια. Ενώ τελικός που στο τέλος περίμενε ο κόσμος στις γραμμές για να μπει. Ναι, ισχύει. Εντάξει, και με τον Ολυμπιακό, νομίζω στην παράταση του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το θυμάμαι. Τώρα δεν θυμάμαι. Ναι, θυμάμαι σίγουρα ότι έχει σοφαρίσει ένα-ένα με τον Ιγκλέσιας, αν δεν κάνω λάθος, ο Ατρόμητος. Τέλος πάντων, καλά χρόνια ήταν για τον Ατρόμητο, γιατί εντάξει, έχει καλή ομάδα. Ο Στέλιος Φακιανάκης είχε μια καλή παράταση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έβαζε γκολ αρκετά, δηλαδή θυμάμαι και στην Τούμπα. Μια χρονιά έχει βάλει ένα γκολ στην Τούμπα, νομίζω και δύο στο Περιστέρι. Βαρούσε δηλαδή όταν έβλεπε ΠΑΟΚ. Και γενικά τα πήγε καλά και στο Περιστέρι. Τελευταίος ο σταθμός, 2012, πηγαίνει στον Πανετολικό, έτσι. Το είχα ξεχάσει αυτό, είναι τελείως. Ναι, κυρίως νομίζω έπαιξε στη δεύτερη κατηγορία ήταν τότε, ήταν πριν ξανανέβει ο Πανετολικός, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν έκανε και κάτι ιδιαίτερο, ήταν τα τελευταία. 2012-2014, ναι, έκανε κάποια γκολ ψηλοσημαντικά κλπ. Προφανώς, καθότι πάντοτε σε επαφή με τον γκολ, παρότι... Δοκιμάζει τα πόδια του, μέσος, έτσι καλώς. Δεν φοβότανε καθόλου. Άτυχος ήταν ο Στέλιος Φακιανάκης, παιδιά. Δηλαδή, θεωρώ ότι σε μια άλλη φουρνιά παιχτών στη θέση τη δική του, δηλαδή τώρα στο κέντρο,
Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν μέλος Εθνικής Ελπίδων που το 98 πήγε στο τελικό. Στην Ισπανία. Υπάρχει ένα μοτίβο εδώ γιατί θυμάμαι και Σταύρο Ρομπιλιάκο. Έχει πολλούς που ήταν σε αυτήν την ομάδα. Το θυμάμαι αυτό το τελικό, τον έβλεπα. Το 1998 είναι που είχε πάει, για όσους δεν ξέρουν, η Εθνική Ελπίδων είχε πάει στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των Ελπίδων. Και ο Στέλιος Φακενάκης ήταν μέλος εκείνης της ομάδας και θα μπορούσε να ήταν και μέλος της ομάδας των ανδρών. Αν δεν είχαν βγει στο μεταξύ, δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει, είχε, ναι, είχε ακόμα και αυτοί που δεν παίξανε, όπως ο Άκης Σολτίδης ή ο Άκης Ζήκος που παίξανε τέλος πάντων λιγότερο. Εντάξει, θα μπορούσε σίγουρα να έχει πάρει και περισσότερες ευκαιρίες ο Στέλιος Φακιανάκης και ήταν και άτυχος και στον Ολυμπιακό, όπως είπαμε, γιατί άτυχος. Τώρα θα μου πεις πώς μπορείς να είσαι άτυχος όταν έχεις παίξει 4,5 χρόνια σε μια ομάδα στον Ολυμπιακό και μάλιστα τα χρόνια που επέστρεψε στους τίτλους μετά από μια δεκαετία. Έτσι, δηλαδή, πήρε 4 πρωταθλήματα. Απ' την άλλη, θα μπορούσε να έχει παίξει περισσότερο, γιατί ακριβώς έπεσε σε μια περίοδο στην οποία στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, οι παίκτες οι οποίοι έρχονταν στη θέση του ήταν μεγάλη αξία. Ήταν πολύ δύσκολο. Μου έκανε εντύπωση ανά τα χρόνια και ειδικά τα χρόνια που ήταν στον Όφη, πως δεν υπήρξε ενδιαφέρον από μεγαλύτερη ομάδα για να προσπαθήσει πάλι στο μεγαλύτερο επίπεδο του πρωταθλήματος. Ναι, ισχύει. Ήταν χρονιές, ειδικά κάποιες συγκεκριμένες χρονιές, που έλεγες, παιδί μου, είναι δυνατόν αυτός ο παίκτης να μην τον θέλει, έστω για λύση από τον Πάγκο, ρε παιδί. Είναι σαν τον Πάρκο. Είναι σαν τον Πάρκο. Ναι. Ήταν αυτό που λες, σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Βέβαια, ο Γιώργος Πάρκο λέει πιο πολλές θέσεις. Ναι, ήταν πιο τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν ένα πάρα πολύ έμπιστο χαφ. Δηλαδή που το ήξερες πολύ καλά ότι θα κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο τερέν και ότι θα πάει στον γκολ όπως και δίποτε σε κάθε περίπτωση. Και ήταν ένα εργαλείο στα χέρια κάθε προπονητή. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν παντού έπαιζε βασικός. Δεν είναι τυχαίο ότι έπαιζε βασικός, ήταν παίκτης του προπονητή. Αυτά για το Στέλιο του Στακιανάκη. Πολύ αγαπητοί. Σας κάνετε like, subscribe. Μας λέτε επίσης καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Μας λέτε τι θυμάστε από Στέλιο του Στακιανάκη και φυσικά τι άλλο θέλετε να δείτε από εμάς στο κανάλι μας. Τσάου! Με λάθος ρόλου Ποτουρίδη γίνεται το γκολ για τον Ατρόμητο. Κεφαλιά σε ένα χώρο όπως Φαγιανάκη στο 22, ανοίγει το σκορ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με το Μήτρογλου να προσπαθεί. Ο μάκρυση του Κοντοέ σούτ από τον Επστάιν πάνω στα σώματα. Νέο σούτ από το Σφαγιανάκη.